Καλησπέρα σας. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Δίβρης Φθιώτιδας έχει μπει πλέον στο χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού. Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον ανέρχονται σε 42 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 18 πεζοπόρους τμήματος. Ρήψεις πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα την επιχείρηση συνδράμουν 11 οχήματα ΟΤΑ, η Ελλάς και το Δασαρχείο, ενώ η άνεμη είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς. Στην περιοχή εκδηλώθηκαν και άλλες 3 πυρκαγιές, στην Αγία Άννα, στην περιοχή των Μεταλλίων Δομοκού και τη Λιγαριά. Ωστόσο, τα δύο μέτωπα δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Από τις 3, η φωτιά σε δασική περιοχή της Αγίας Άννας είναι αυτή που είναι πιο ανησυχητική. Τηλέφωνο μας πήραν εμάς, πήρε φωτιά από τα παλιάμπελα εδώ το κάτω μέρος από το χωριό, προχώρησε πάνω στο χωριό, μας είπαν ότι καήκαν και μπήκε στα σπίτια μέσα και έχει προχωρήσει προς τα πάνω. Αλλά βλέπω τώρα εδώ καίγεται, εδώ μόλις ήρθαμε, δεν έχουμε 5 λεπτά. Έχει δυνατό άνεμο έτσι, έχει, δύσκολη έχει, κατάσταση. Ναι, πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω, πάνω δεν έχουμε πάει στο χωριό, δεν μας αφήνουν να πάμε. Okay. Δεν μας αφήνει η αστυνομία πάνω. Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα ήρθα και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Από εδώ, πώς θα σου πει. Τώρα, 2 λεπτά έχουμε που έχουμε έρθει εμείς. Τώρα ήρθαμε. Όχι, τώρα δεν μπορούσα να το διαβάσω. Για περίμενε λίγο. Αν έχει κοινή με τα σχηματιστή, εκεί θα κάνει άρθρο, θα κάνει βρεχτή κρουμά. Αλλιώ δεν γινόταν. Είναι μεγάλη πάντως, είναι κοντά στα σπίτια. Μέσα στα σπίτια, είναι μεγάλη. Ένα δυνατό παμ, τελειώσαν τα δικά μας τα φώτα εκεί, τέλειωσε η ΔΕΗ σε εμάς εκεί. Εκείνη την ώρα άρπαξε και εδώ. Έχουν καεί σπίτια. Όχι, ακόμα όχι. Αλλά είναι ακριβώς από πάνω. Αυτή είναι η διπλώτηση εδώ. Εντάξει. Από το χωριό εγώ. Τώρα έρχονται και τα αεροπλάνα, τώρα έρχονται. Ναι, τώρα έρχεται. Δεν βλέπει λόγο για αλλαγή του πλαισίου προϋποθέσεων που έχουν αποφασιστεί από το Eurogroup σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η Άγγελα Μέρκελ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες ελαφρύνσεις στην εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους, καθώς ο νέος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήκει στην ίδια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Το στίγμα της κυβέρνησης του επιχείρησε να δώσει στην ομιλία του στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ο πρώτος που θα κριθεί από τους πολίτες είναι ο ίδιος. Ζητήσαμε ισχυρή εντολή, οι πολίτες μας την έδωσαν απλόχερα. Τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες κάτω από ένα όραμα ευημερίας και προκοπής. Η δουλειά έχει ξεκινήσει, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Μέσα σε λίγες ημέρες δρομολογούμε δράσεις που άλλοι χρειάστηκαν μήνες και μήνες για να υλοποιήσουν. Εμπειρότεροι και νεότεροι βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Πολιτικοί και τεχνοκράτες σε μια δημιουργική σύνθεση, τόνισε. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας συγχαίρω και σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί μας περιμένει όλους πολύ σκληρή δουλειά. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στις 7 Ιουλίου κερδίσαμε την μάχη των ιδεών με το πρόγραμμά μας για μια καλύτερη, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Ζητήσαμε ισχυρή εντολή, οι πολίτες μας την έδωσαν απλόχερα και τους ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες κάτω από ένα κοινό όραμα ευημερίας και προκοπής. Θα σταθούμε πιστοί στην εντολή αυτή και από σήμερα κιόλας αποδεικνύουμε στην πράξη πως είμαστε έτοιμοι. Όπως έχετε διαπιστώσει, η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτή η πρώτη μας συνεδρίαση είναι πανηγυρική και γι' αυτό και θα αποτελέσει εξαίρεση. Τα επόμενα υπουργικά συμβούλια δεν θα γίνονται στη Βουλή, αλλά στο Μαξίμου. Γιατί πρέπει ουσιαστικά αλλά και συμβολικά να μετατοπίζονται οι λειτουργίες της εκτελεστικής εξουσίας
από το χώρο της νομοθετικής εξουσίας. Θα πρέπει επίσης να πω ότι οι συνεδριάσεις θα γίνονται εφ' εξής μόνο σε επίπεδο υπουργών και αναπληρωτών. Γιατί πρέπει να είναι επιτελικές, καθώς οι αρμοδιότητες των υφυπουργών είναι ήδη καθορισμένες. Και βέβαια, θα συζητάμε ελεύθερα, χωρίς κάμερες και μικρόφωνα. Γιατί οι συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελούν πλέον συνεδριάσεις για συντονισμό και δράση και όχι ευκαιρία για επικοινωνία και για εντυπώσεις. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, από σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε ένα δύσκολο αλλά και ασύμετρο πόλεμο, από τον οποίο, να μην κοροϊδευόμαστε, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις έχουν βγει χαμένες. Αυτόν της αλλαγής του μοντέλου διακυβέρνησης, με έναν και μόνο στόχο, την παραγωγή άμεσου και ορατού αποτελέσματος για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Γιατί μέσα σε λίγες μέρες δρομολογούμε δράσεις που άλλοι χρειάστηκαν μήνες και μήνες για να υλοποιήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία βλέπει ήδη τη διαφορά από προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε το πολιτικό σχέδιο, έχουμε το λειτουργικό σχήμα, έχουμε το κατάλληλο επιτελείο. Άλλωστε, αυτό σηματοδοτεί και η σύνθεσή μας σήμερα. Εμπειρότεροι και νεότεροι, βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα στο ίδιο τραπέζι. Πολιτικοί και τεχνοκράτες σε μια δημιουργική σύνθεση. Κοινοβουλευτικά στελέχη και πρωταγωνιστές της κοινωνίας σε μια κοινή συμπαράταξη. Μαζί με άλλους που άφησαν την καριέρα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν στην αποστολή μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, διότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι πάνω από την επαγγελματική σταδιοδρομία, πάνω από τις επαγγελματικές απολαβές, υπάρχει η πατρίδα. Κυρίως όμως, έχουμε καθαρές προτεραιότητες και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Από την αναδιάρθρωση των Υπουργείων, που ήδη γίνεται, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα θα παραλάβετε όλοι από έναν φάκελο, με τους στόχους ανά Υπουργείο, αλλά και τις εκκρεμότητες και τις δεσμεύσεις που εγκαταλείπει η απελθούσα κυβέρνηση. Μαζί θα υπάρχει το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο, όπως και ένα εξάμηνο σχέδιο πρωτοβουλειών, καθώς και ένα ειδικό έντυπο με τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Θα μιλήσουμε επίσης στη συνέχεια και για το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της προόδου ανά τομέα, όπως και για τους απαραίτητους συνδέσμους κάθε Υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Όλα αυτά θα σας τα παρουσιάσει στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης. Δεν έκρυψα ποτέ προεκλογικά την φιλοδοξία μου η κυβέρνηση αυτή να λειτουργήσει ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή με στόχους, χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση. Και βέβαια γνωρίζω καλά ότι ο πρώτος ο οποίος αξιολογείται διαρκώς από τους πολίτες είμαι εγώ. Όπως έχω ήδη ανακοινώσει, η Βουλή θα λειτουργήσει όλο το καλοκαίρι. Στις 17 ορκιζόμαστε, στις 18 του μηνός η Βουλή θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα ως πρόεδρό της. Και ελπίζω με πλειοψηφία ανάλογη της πλούσιας κοινοβουλευτικής του προσφοράς. Το τριήμερο 20 με 22 Ιουλίου θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις και το βράδυ της 22ης Ιουλίου η κυβέρνηση θα λάβει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Καταφέραμε και πετύχαμε τον κεντρικό μας στόχο, που ήταν η αυτοδυναμία, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξουμε ευρύτερες συνενέσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Η εποχή του διχασμού, της ανούσιας πόλωσης, συχνά χάρη επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, τελείωσε στις 7 Ιουλίου. Και θέλω να σας συγχαρώ όλες και όλους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε τις τελετές παράδοσης παραλαβής στα Υπουργεία σας. Όπως είπατε και πολλοί από εσάς, είμαστε εδώ για να χτίσουμε γέφυρες, όχι για να υψώσουμε τείχη.
Την επόμενη μέρα, μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, θα κατατεθεί το πρώτο μας νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Και μια εβδομάδα μετά έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο με τις πρώτες μειώσεις φόρου, τις οποίες υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Ταυτόχρονα, θα αποκατασταθεί το κύρος της δικαιοσύνης και η ηρεμία της τάξης της με την τοποθέτηση νέας ηγεσίας. Πηξίδα για μας θα αποτελέσει ο σεβασμός στην ιεραρχία των ανώτων λειτουργών της Θέμιδας. Όλα τα παραπάνω δεν σηματοδοτούν απλώς τον σεβασμό μας στη Συμφωνία Αλήθειας που συνυπογράψαμε με τον ελληνικό λαό. Ούτε μόνο την πρόθεσή μας να πείσουμε με το έργο μας τους πολίτες οι οποίοι στάθηκαν επιφυλακτικοί απέναντί μας, αλλά και την απόλυτη επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Θα επιμείνω ωστόσο σε τρεις επισημάνσεις. Πρώτον, δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και τα λόγια. Ο κόσμος περιμένει από μας έργα και πράξεις. Δουλεύουμε λοιπόν για το εμείς και όχι για το εγώ, ομαδικά με ενιαίο λόγο και με συντονισμό. Μειώνουμε κατά το 1/3 περίπου τις γραμματείες και σε σημαντικό βαθμό τους συνεργάτες των μελών της κυβέρνησης. Καθιερώνουμε κανόνες διοντολογίας που βοηθούν τη συνεργασία μεταξύ μας και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την πολιτική στα μάτια του πολίτη. Δεύτερον, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα για χάσιμο. Γι' αυτό και αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις πολιτικές μας. Δεν σταματάμε στην ψήφιση απλά ενός νόμου. Παρακολουθούμε την εφαρμογή του, ώστε να διορθώνονται πιθανές αστοχίες. Όλοι γνωρίζουμε, όσοι έχουμε υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, ότι η ψήφιση ενός νόμου αποτελεί κατά κανόνα μόνο το πρώτο στάδιο και χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση στη συνέχεια, ώστε η μεταρρύθμιση να αφήσει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Θα έχουμε ένα πρόσθετο όπλο σε αυτή μας την προσπάθεια. Είναι το πληροφοριακό σύστημα μαζί. Είναι μια μέθοδος που παρακολουθεί οριζόντια τις δράσεις των Υπουργείων και της κυβέρνησης συνολικά. Τρίτη επισήμανση, δεν ασκούμε πολιτική μόνο με το έργο, αλλά και με τη συμπεριφορά μας. Κρινόμαστε όχι μόνο για όσα λέμε, αλλά και για όσα εκπέμπουμε. Οφείλουμε λοιπόν να δείξουμε πως δεν πρεσβεύουμε απλά διαφορετικές ιδεολογικές αξίες, αλλά ότι αποτελούμε ένα άλλο παράδειγμα πολιτικού ύφους από αυτό που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς ενσαρκώνουμε το ήθος και το ύφος που ταιριάζει στην υπερήφανη Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση και κάθε Υπουργείο ξεχωριστά αποκτούν το ετήσιο στρατηγικό του σχέδιο. Αναπτύσσεται αυτό στις 12 κεντρικές στρατηγικές επιλογές που δικαιώθηκαν στις κάλπες. Πρώτη, ισχυρή ανάπτυξη με πολλές επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές. Δεύτερον, αξία στην ακίνητη περιουσία. Τρίτον, ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα. Εκεί πιστεύω ότι θα δείξουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστεί η νέα ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τέταρτον, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη στον πιο αδύναμο. Πέμπτον, εκπαίδευση που απελευθερώνει το δυναμικό των Ελλήνων. Θα επισκεφθώ αύριο το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια ενός προγραμματισμένου κύκλου συναντήσεων με τις ηγεσίες των Υπουργείων για να συζητήσουμε για το τολμηρό μας σχέδιο για την εκπαίδευση του μέλλοντος, το οποίο κεντρικό ρόλο έχουν οι άξιοι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι υπηρετούν σήμερα με πάθος και με αυταπάρνηση τη δημόσια εκπαίδευση. Έκτη πολιτική μας προτεραιότητα, ποιοτική δημόσια υγεία για όλους τους Έλληνες. Έβδομη προτεραιότητα, νέο κοινωνικό συμβόλαιο κράτους, εργαζομένων και επιχειρήσεων, και ζήτησα ήδη από τον Γιάννη τον Βρούτσι αμέσως μετά, να συναντήσει όλους τους επιθεωρητές εργασίας
ώστε το μήνυμα να σταλεί, αγαπητέ Υπουργέ, σε ολόκληρη την επικράτεια, ότι δεν θα δεχτούμε καμία απολύτως απόκληση από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και ότι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί για μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. 8η προτεραιότητα, υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και αναγέννηση της μεσαίας τάξης. 9η προτεραιότητα, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. 10η προτεραιότητα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. 11η προτεραιότητα, ένα νέο μοντέλο πολιτισμού, αλλά επιτρέψτε μου να πω κιόλας ενημέρωσης αλλά και αισθητικής. Και 12η προτεραιότητα, μια ισχυρή Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Έχω ήδη επικοινωνήσει με πολλούς από τους ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικοινώνησα χθες και με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες αργά το βράδυ, για να επαναεπιβεβαιώσω την στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδος-ΗΠΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες μέρες ο λαός μας εμπιστεύθηκε με τόλμη και με ωριμότητα. Με την ίδια τόλμη και ωριμότητα καλούμαστε τώρα να κυβερνήσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Και μακάρι να συναντήσουμε την ίδια ωριμότητα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αντίπαλοι μας είναι μόνο οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να κρατήσουμε τους στόχους ψηλά, το βλέμμα μας χαμηλά. Να αγαπήσουμε το καθήκον μας, γιατί ακριβώς αγαπάμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Και να αποδείξουμε ότι δεν θα γίνουμε άλλη μια κυβέρνηση σαν τις προηγούμενες, αλλά ότι θα είμαστε πραγματικά μια άλλη κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, να κάνουμε πράξη το σύνθημά μας ότι οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Και να μπορούμε πάντα να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια. Καλή δουλειά και καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους μας. Ο Δήμος Καρπάθου συγχαίρει τον κύριο Μάνο Κόνσολα για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως υφυπουργός στο Υπουργείο Τουρισμού. Στη συγχαρητήρια επιστολή του, ο Δήμαρχος Καρπάθου, κύριος Ηλίας Λάμπρος, αναφέρει: «Είναι χαρά και τιμή για την Κάρπαθο, ένας συμπατριώτης μας, ένας άνθρωπος που αγαπά και αγωνίζεται για τα νησιά μας, να αναλαμβάνει αυτό το κρίσιμο πόστο που την αφορά σημαντικά. Με τις θερμότερες ευχές για καλή επιτυχία στο έργο σας, είμαι βέβαιος ότι ο Δήμος Καρπάθου, εν ώψη και της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, θα είναι μαζί σας σε συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία για το συμφέρον του νησιού μας και του νομού μας που τόσο αγαπάμε». Ο Δήμος Καρπάθου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων και στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχόμενος δύναμη και υγεία ώστε να φέρει εις πέρα στο δύσκολο έργο του. «Είναι εξαιρετική τιμή για το νησί μας», αναφέρει ο Δήμαρχος, την αγαπημένη μας Κάρπαθο, «ένας συμπατριώτης μας να αναλαμβάνει το Υπουργείο Επικρατείας, ένα γεγονός που πραγματικά συγκίνησε όλους μας ανεξαιρέτως». Στις προσπάθειες της δικές του και της κυβέρνησης για την πρόοδο του τόπου μας, ευχόμαστε καλή επιτυχία για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 24 ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εκενώθηκε από τους καταληψίες το City Plaza, το οποίο βρισκόταν υποκατάληψη τα τελευταία 3 χρόνια. Υπενθυμίζεται πως η ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, Αλίκη Παπαχελά, προσπαθούσε όλο αυτό το καιρό να επανακτήσει την περιουσία της, κάτι όμως που δεν ήταν εφικτό. Αντιδρούν οι επιμελητές ανηλίκων στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ύστερα από 50 χρόνια θεσμικής παρουσίας τους ως αναπόσπαστου παράγοντα της ποινικής δικαιοσύνης, θα πρέπει, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, να υπαχθούν στο εξής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα των Υπουργείων, όπου και μεταφέρεται η Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, στην οποία οργανωτικά ανήκουν. Ο θεσμικός μας ρόλος δίπλα στον δικαστή και τον εισαγγελέα ανηλίκων μας καθιστούν λειτουργικά και οργανικά αναγκαίους στην οργάνωση και τη λειτουργία της δικαιοσύνης και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να ανήκουμε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι επιμελητές ανηλίκων, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα την Παρασκευή για να εκθέσουν το θέμα τους.
Προβληματισμός επικρατεί στο Κινάλ σε τοπικό επίπεδο μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια που ο παραδοσιακός χώρος του ΠΑΣΟΚ δεν εκλέγει βουλευτή ενώ καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Για τα αποτελέσματα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ, κ. Νικηφόρος Παπανικόλας. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν μια σαφής επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσα να πω και μια προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τότε που εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία ανέκτησε κεφάλι εναντί του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούνταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό επισφραγίστηκε και από την κάλπη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου και κατάφερε να συγκροτήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτόν και την κυβέρνησή του να έχει ένα καλό έργο, μια καλή και πετυχημένη θητεία για το καλό όλης της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ νικητής των εκλογών και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά, διότι μετά από μια καταστροφική για την Ελλάδα θητεία των 4 χρόνων κατάφερε με έναν παράδοξο τρόπο να συγκεντρώσει ένα ποσοστό της τάξης του 31,5%, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και σίγουρα τον καθιστά ρυθμιστή και κυρίαρχο στο χώρο τον προοδευτικό της κεντροαριστεράς ή όπως θέλετε πείτε το. Σε τοπικό επίπεδο έχετε πράγματι δίκιο. Μετά από 42 χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα εκπροσωπηθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον ομό Δωδεκανήσου. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι καθόλου αρνητική. Δυστυχώς είχαμε αυτή την καθίζηση των εκλογικών μας ποσοστών από το 2009 όπου είχαμε κατορθώσει να εκλέξουμε 4 βουλευτές μέχρι και σήμερα. Η διαχείριση της κρίσης, των μνημονίων και όλο αυτό το πολιτικό κόστος μας έφεραν σήμερα στη θέση την οποία βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποκαταστήσουμε αυτήν την ιστορική εντός εισαγωγικών αδικία αν θέλετε και θα δουλέψουμε προκειμένου να επανακτήσουμε αυτό που χάσαμε. Είναι ένα υπουργικό συμβούλιο, ένα σχήμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ως ευέλικτο. Αποτελείται από 51 άτομα. Ωστόσο είναι θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι υφυπουργοί έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνοκράτες στην κυβέρνηση, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό ένα τέτοιο σχήμα. Δηλαδή δεν είναι μια επιλογή που ήρθε απλά να διευθετήσει ισορροπίες και συμφέροντα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι λειτουργικό. Και ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία για το καλό της πατρίδας μας. Ναι, σίγουρα θα πρέπει να μας προβληματίσει το αποτέλεσμα των εκλογών, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις για το τι έφταιξε, αλλά κυρίως να δούμε το πώς θα πορευτούμε την επόμενη μέρα. Την παραίτησή του υπέβαλε στο νέο Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διονύσης Τεμπονέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων υπέβαλε και ο Χρήστος Λαμπρίδης. Και οι δύο θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την αντικατάστασή τους. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναφέρει τα εξής. 16 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπέβαλα την παραίτησή μου στο νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Πλακιωτάκη. Την προηγούμενη περίοδο, σε συνεργασία με τους υπουργούς και τους συναδέλφους μου Γενικούς Γραμματείς, καταφέραμε, θέλω να πιστεύω, να δώσουμε το πολιτικό στίγμα της αριστεράς, η οποία σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες πέτυχε να είναι τίμια, καθαρή και διαχειριστικά επαρκής. Προφανώς έγιναν κάποιες αστοχίες και παραλήψεις. Όποιος παράγει σοβαρό έργο, άλλωστε, κάνει και λάθη. Από την άλλη πλευρά, επιτύχαμε εξαιρετικά σημαντικούς στόχους. Το μεταφορικό ισοδύναμο, η προστασία της ναυτεργασίας, αυστηροποίηση πλαισίου για ανασφάλιστη εργασία και παραβιάσεις ωραρίων, συμμετοχή των συνδικαλιστικών ενώσεων σε ελέγχους επί των πλοίων, υπογραφή ΣΥΜΑΕΠΣΙΛΟΝ σε σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές για το 2018 και το 2019 κλπ.
Η εισαγωγή των στελεχών του λιμενικού σώματος μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, νέοι πόροι πρόσληψης μονίμου προσωπικού, κτηριακές υποδομές και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η νέα λιμενική πολιτική, η αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων, του λιμένος και ακτοπλοείας, η επέκταση του ακτοπλοϊκού δικτύου και πολλά άλλα έβαλαν τις σταθερές βάσεις ώστε η ανάπτυξη της ναυτιλίας και των συναφών δραστηριοτήτων να αποκτήσει νέες προοπτικές. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Λαμπρίδης αναφέρει από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και σήμερα που ανέλαβα την ευθύνη της θέσης του Γενικού Γραμματέα, αλλά και νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2015 από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Δρίτσα, προσπάθησα να συμβάλλω στις απαιτήσεις μιας συλλογικής προσπάθειας προκειμένου να μπορέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τη χώρα από την κρίση κρατώντας την κοινωνία όρθια. Να ανταποκριθεί στην εντολή του ελληνικού λαού να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια επόμενη ημέρα με κοινωνική δικαιοσύνη, ευημερία και χωρίς δουλειές που προκαλούσαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Στην καινοτόμο εφαρμογή του eCap με την αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών self-service που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Είναι αυτή η υπηρεσία που φιλοδοξεί να ελαχιστοποιήσει αφενός την γραφειοκρατία και αφετέρου να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών προς τους δημότες της Ρόδου, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με 3 μηχανήματα eCap στις 12 Αυγούστου 2019. Για το θέμα δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Σάβα Διακοσταματίου και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας Engritos Group Συνεργασία ΑΕ. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για τον Δήμο Ρόδου, θα έλεγα, διότι πριν από λίγο απεχώρησαν από το γραφείο μου οι υπεύθυνοι της εταιρείας Engritos Group Συνεργασία, οι οποίοι και θα εγκαταστήσουν τους αυτόματους εξυπηρετές, τους εξυπηρετητές, τα αυτόματα ATM, τέλος πάντων, εξυπηρέτησης πολιτών, τα eCap, μέχρι τις 12 Αυγούστου. Όπως σας είχα ξαναπεί, ο Δήμος μετά από ένα χρόνο διαδικασίας, διαγωνιστικής, ολοκλήρωσε την διαδικασία και υπέγραψε σύμβαση πριν 1,5 μήνα και ήρθαν σήμερα οι υπεύθυνοι της εταιρείας, ο κύριος Κολοβός και οι συνεργάτες του, προκειμένου να επισκεφτούν τα σημεία όπου θα εγκαταστήσουν τα ηλεκτρονικά ATM. Αυτά τα σημεία θα είναι στην πόλη της Ρόδου, ένα σημείο, και σε 2 δημοτικές ενότητες, που, στις οποίες δεν λειτουργούν απογευματινά ΚΕΠ. Η μία ενότητα είναι ο πρώην Δήμος Ιαλισσού και η άλλη ενότητα είναι ο πρώην Δήμος Αφάντου. Τα 2 μηχανήματα θα εγκατασταθούν αντίστοιχα στα 2 κοινοτικά καταστήματα της Ιαλισσού και του Αφάντου, του Αφάντου και της Ιαλισσού, και στην πόλη της Ρόδου έχουν επιλεγεί 3 σημεία και μέχρι τις 12 Αυγούστου θα επιλεγεί η βέλτιστη θέση. Το ένα σημείο είναι στη Νέα Αγορά, εκεί που ήταν παλαιότερα το σημείο διανομής της Προόδου, της εφημερίδας Προόδου, είναι εκεί όπου είναι τα λεωφορεία της Δρόδα, από την πίσω μεριά. Το δεύτερο σημείο είναι εκεί που είναι τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Δρόδα, να μπει και αυτό το ATM δίπλα. Και το τρίτο σημείο είναι εδώ στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, δίπλα στην πυροσβεστική. Δηλαδή ένα από αυτά τα 3 σημεία θα είναι για την πόλη της Δρόδου. Το πρόγραμμα αυτό είναι καινοτόμο, πρωτοποριακό και εγκαθίσταται από το Δήμο Ρόδου. Θα είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, όπου ο πολίτης όλο το 24ωρο θα μπορεί να παίρνει, αφού βέβαια του έχουμε δώσει ένα ειδικό κωδικό, ένα συγκεκριμένο με συγκεκριμένους κωδικούς ή μια κάρτα, ανάλογα τι θα επιθυμήσει ο ίδιος, ειδική κάρτα, με την οποία θα μπορεί να ταυτοποιείται και να παίρνει, παραδείγματος χάρη, πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακές καταστάσεις και ό,τι άλλο μπορεί να πάρει διαμέσου του Εθνικού Δημοτολογίου και ταυτόχρονα θα μπορεί και να αιτείται, δηλαδή να καταθέτει και αιτήσεις για διάφορα αιτήματα που έχει προς τον Δήμο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δυνατότητά του με πιστοτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα να πληρώνει τις υποχρεώσεις του σε πρώτη φάση στο Δήμο και σε δεύτερη φάση, εφόσον όλα πάνε καλά, να συνδεθεί και η ΔΕΙΑΡ.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι ανοίγουμε τον δρόμο για το μέλλον και ερχόμαστε πλέον να κορυφώσουμε μια σειρά από ενέργειες και δράσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ήταν η δράση για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου στην κοιλάδα των Πεταλούδων, με τουρνικέ που λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι η αντικατάσταση των παρκομέτρων εδώ στην πόλη της Ρόδου, όπως είναι η ηλεκτρονική ροή εγγράφων, η ψηφιακή υπογραφή και όλα αυτά. Δίνουμε λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε ένα νέο δρόμο, το δρόμο του μέλλοντος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να αποσυγχωρηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτον τον Δήμαρχο Ρόδου, ο οποίος με την εμπιστοσύνη που μας έδειξε καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που με διαδέχτηκαν στην Αντιδημαρχία Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου μέχρι τον σημερινό τον κύριο Μιχάλη Σταυρή. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τον κύριο Νικόλαο Μανίκαρο και το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου για τις προσπάθειές του, την Διεύθυνση Οικονομικών, την κυρία Καλογύρου και το Προμηθειών που έκανε την διαγωνιστική διαδικασία και την έφερε σε πέρας, και βέβαια να πω ότι θα γίνουν και κάποιες ενημερωτικές δράσεις για να ξεκινήσει η λειτουργία αυτών των αυτόματων, των ECAP, ας το πούμε έτσι, των ηλεκτρονικών δημοτικών ATM. Ήταν μια ιδέα, την πατρότητα την έχει ο Δήμος Ρόδου. Έχουν να λυθούν 2-3 προβληματάκια όσον αφορά την ψηφιακή υπογραφή, γιατί σφραγίδα θα έχει πάνω το Δήμο Ρόδου, τα οποία το Υπουργείο μας είπε ότι θα τα λύσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα και πιστεύω ότι όταν οι πολίτες τα δουν και ξεκινήσει η χρήση τους, θα είναι πρόκριμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ή τέλος πάντων η Νέα Δημοτική Αρχή εφόσον θέλει, να προχωρήσει αυτή η δράση και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του νησιού όπου δεν υπάρχουν απογευματινά ΚΕΠ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης σχετικά με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου της χρηματοδότησης για τη β' φάση του φράγματος Γαδουρά και τόνισε πως είναι ένα θετικό δείγμα γραφής. Είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Πραγματικά με συγκίνηση, αλλά και με περηφάνεια βλέπω ότι αυτή εδώ η περιφέρεια που πρωτοπορεί σε ολόκληρη τη χώρα και δεν είναι δείγμα ούτε υπερβολής ούτε ύπαρσης, ξεκινάει με έργα την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα από τις περιφερειακές εκλογές που η λαϊκή εντολή ήταν εντυπωσιακά δυνατή. Προχωρήστε, συνεχίστε. Ήταν εντολή πρώτου γύρου, εντολή για νέα και πιο δυναμικά μέτρα για τα νησιά μας και τους νησιώτες μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει το πρόγραμμα Φιλόδημος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν έργα στα νησιά μας και ξεκινάμε από το μεγαλύτερο που είναι το νησί της Ρόδου και σε ένα τομέα βέβαια πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό όπως είναι η υδροοικονομία. Το νερό το πολυτιμότερο αγαθό, μέρα με την ημέρα θα διαπιστώνουμε όλοι μας ακόμα περισσότερο την αξία του και τη σπουδαιότητά του. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίγει κάποιος τη βρύση και να τρέχει νερό. Και βέβαια αυτό το μεγάλο έργο, το φράγμα Γαδουρά, το μεγαλύτερο έργο στο Αιγαίο, και εδώ απαντώ στο ερώτημα, σχεδιάστηκε παρά τα δεκάδες εκατομμύρια, περί τα 170 συνολικά που απαιτήθηκαν, σχεδιάστηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων τότε, την εποχή του σχεδιασμού, να φέρνει το νερό στην πόλη της Ρόδου. Γι' αυτό ονομάστηκε το έργο ίδρευση της πόλης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά. Τώρα λοιπόν με την απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποδεχόμαστε τη σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί, ένα ποσό που ξεκινάμε από 26 έως και 80 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου η πλευρά του νησιού μας που έχει και μεγάλη έκταση και μεγάλο πληθυσμό και έχει ανάγκη από υδροδότηση από το φράγμα,
Δηλαδή, οι πρώην Δήμοι Αφάντου, Αρχαγγέλου και Νοτίας Ρόδου σε πρώτη φάση, με το πρόγραμμα αυτό να γίνουν οι εργασίες ούτως ώστε από τα διελιστήρια να υδροδοτούνται και οι περιοχές αυτές. Σπουδαίο έργο, δεν είναι έργο της μίας μέρας ή του ενός έτους, θα είναι ένα έργο που απαιτεί εργασίες σειρά ετών, όμως με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκινάμε για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό και σε αυτή την πλευρά του νησιού και συνολικά σε ολόκληρο το νησί και με το δεύτερο βήμα που θα ακολουθήσει. Μπράβο λοιπόν και πάντα τέτοια. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την παραγωγή και την διάθεση των 200.000 φυτών σε όποιον σύλλογο ή οργανωμένη ομάδα επιθυμεί που κάθε χρόνο διαθέτει δωρεάν η φυτώριο ΑΕ. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου ο Διευθυντής του Περιφερειακού Φυτωρίου, κ. Νίκος Ρένεσης. Όπως έκανε γνωστό, έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή των δύο θερμοκηπίων, ώστε από την προσεχή σχολική χρονιά οι μαθητές να ενημερώνονται και να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο Περιφερειακό Φυτώριο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή των 200.000 φυταρίων, όπου κάθε χρόνο εμείς, με βάση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκτελούμε. 30 έκτου δηλαδή έχει λήξει η προγραμματική σύμβαση. Όπως κάθε χρόνο αυτά τα φυτά τα δίνουμε σε συλλόγους και σε όποιο σύλλογο και σε όποια ομάδα τέλος πάντων είναι οργανωμένη έτσι ώστε να δουλέψει για το περιβάλλον, αυτά τα παίρνουν δωρεάν. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί και όπως είπαμε και η κατασκευή των δύο θερμοκηπίων, των παλιών ιταλικών θερμοκηπίων, όπου επίσης ολοκληρώθηκε η περίφραξη και το κλείσιμο της έκτασης. Όπως έχουμε πει ξανά, με σκοπό να του χρόνου, στην καινούργια σχολική χρονιά, τα σχολεία που έρχονται να ενημερώνονται μέσα στα θερμοκήπια. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι ή τέλος καλοκαιριού να φτιάξουμε και τον κήπο με τα αρωματικά, έτσι ώστε να μην μετακινούμε τα παιδιά μέσα στο φυτώριο με μεγάλη έκταση και απόσταση. Επίσης, υπάρχουν όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε στο φυτώριο, λιπάνσεις και ό,τι πρέπει να γίνει για να λειτουργεί ένα φυτώριο σωστά. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπαριανάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο μου είπε να δώσω τους χαιρετισμούς τους δικούς του και ελπίζουμε από την 1η Σεπτεμβρίου ότι ξανά το φυτώριο θα συνάψει προγραμματική σύμβαση ξανά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα ξανακάνουμε πάλι αυτά που κάνουμε και ακόμα περισσότερα για το περιβάλλον της Ρόδου και όχι μόνο. Έρχονται το μεγαλύτερο έτσι, μέρος των παιδιών είναι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν και κάποια παιδιά από τη δευτεροβάθμια, πολύ λίγα, όπου εκεί ενημερώνονται, κάνουμε ένα 2-ωρο ενημέρωσης δράσης, όπου λέγεται πέρσι ήταν τα αρωματικά φυτά της Δωδεκανήσου, φέτος ήταν καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον. Τα παιδιά ενημερώνονται για τα φυτά. Καταρχήν, τι είναι ένα φυτό. Κάποια παιδιά δεν ξέρουν τι είναι ένα φυτό ή πώς λειτουργεί. Τον κύκλο του φυτού, δηλαδή το σπόρο, το άνθος, πώς παίρνουμε καινούργια φυτά, πώς παίρνουμε το σπόρο, πώς τον σπέρνουμε τον σπόρο, πώς το καλλιεργούμε, το νερό, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Τα παιδιά φυτεύουν κιόλας κάποια φυτά, γνωρίζουν και τα αρωματικά, γιατί θέλουμε τα παιδιά να γνωρίσουν πώς μυρίζει ένα αρωματικό και πώς μυρίζει, ας πούμε, το δενδρολίβανο, η λεβάντα κτλ. Και μετά κάνουμε και μία βόλτα στο φυτώριο, στο μονοπάτι της βιοποικιλότητας, όπου εκεί βλέπουν πλέον τα παιδιά τα αυτοφύ αρωματικά. Πώς είναι τα αυτοφύ, δηλαδή άλλο η ρίγανη στη γλάστρα που πουλάει το φυτώριο, ένα φυτώριο ή που διαθέτει ένα φυτώριο, και άλλο το αυτοφιές φυτό της, ας πούμε, του φασκόμηλου στο φυτώριο ή του θυμαριού. Τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουν. Υπάρχουν κάποια παιδιά βέβαια που κάνουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχες και πάρα πολύ έξυπνες.
Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει απήχηση των παιδιών, τους αρέσει και γι' αυτό και θα το προχωρήσουμε με το... Η συνεργασία αυτή είναι με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων της εκπαίδευσης, όπου εμείς πληρώνουμε τη μετακίνηση των παιδιών από το σχολείο τους προς το φυτώριο, αλλά την οργάνωση για τα ποια σχολεία, πόσα άτομα κτλ. Το κανονίζει το ΚΠΕ Πεταλούδων. Και φέτος είπαμε να το συνεχίσουμε και θα το συνεχίσουμε, θα το κάνουμε. Ήθελα να πω επίσης ότι η εποχή του καλοκαιριού είναι μια εποχή όπου και τα φυτά, όπως και οι άνθρωποι και τα ζώα, χρειάζονται νερό. Βέβαια, να ξέρετε ότι το περισσότερο νερό κάνει το ίδιο κακό με το καθόλου νερό. Υπάρχουν φυτά τα οποία έχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό, υπάρχουν και φυτά τα οποία έχουν μικρότερες ανάγκες σε νερό. Αυτά, εντάξει, αν δεν μπορούν να τα ξέρουν, μπορώ να βοηθήσω εγώ με ένα τηλέφωνο στο περιφερειακό φυτώριο ή ό,τι άλλο χρειαστούν. Πάντως, να μην ξεχνάτε τα φυτά σας και ειδικά την δεντροφύτευση που κάναμε εκεί κοντά στο φράγμα του... στον Καταραμένο, στην Απολακιά. Είχαμε πει ότι πρέπει να πάμε να τα ποτίσουμε και πρέπει και σε συνδυασμό με τον Δήμο να κανονίσουμε μια τέτοια εξόρμηση, έτσι ώστε να πέσει λίγο νερό σε αυτά που είχαμε φυτέψει. Η Εθνική Κοφών Γυναικών επικράτησε 51-42 της Λιθουανίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στην πόλη Λιούμπλιν της Πολωνίας. Η ελληνική ομάδα είχε ήδη κατακτήσει το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι η υπερδύναμη του χώρου. Ολοκληρώθηκε συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Κώστα Μπακογιάννη στο γραφείο του Δημάρχου της Αθήνας με κύριο θέμα συζήτηση στη δημιουργία της Παναθηναϊκής Πολιτείας στο χώρο του Βοτανικού. Την αισιοδοξία τους για την κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό εξέφρασαν ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους. Επιβεβαιώθηκε η συνεργασία μας να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινώντας την επόμενη Παρασκευή, θα γίνει το κύκλο αφλήτη των ομάδων εργασία και από την πλευρά του Δήμου αλλά και από την πλευρά του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ώστε να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε νομοθετικά τι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουμε, τι συντελεστές δόμησης θα δούμε, πράσινο, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βήματα τα οποία θα πρέπει βήμα-βήμα να τα κοιτάμε και να τα προσπερνάμε, αλλά εφόσον υπάρχει διάθεση και από τον Δήμο και από την κυβέρνηση και από τον Παναθηναϊκό να προχωρήσουμε το έργο, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Πάντα. Από την πρώτη στιγμή ήταν θετικός και σήμερα ήταν ακόμα πιο θετικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριο Μπακογιάννη. Καλημέρα ακόμη και από μένα. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο ασφαλώς. Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την κοινωνία της Ελλάδας. Συμφωνήσαμε ότι θα προχωρήσουμε με την εναρτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας και την επόμενη Παρασκευή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Προφανώς δεν κόβουμε κανένα προβλήμα, δεν παρακολουθούμε. Θα είχαμε λοιπόν την μπάλα χαμηλά, αν δεν είχαμε στραφεί τη διάρκεια της διαδικασίας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία, η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Και θέλω να πω λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Υπάρχει, με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι λίγο να μιλήσω, επειδή ο κόσμος παραδείγματος έχει πάει στον Παναθηναϊκό.
Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί, πιστεύω ότι ό,τι εμπόδια και να παρουσιαστούν, που σίγουρα θα παρουσιαστούν εμπόδια, θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Το μόνο που θα αποδεικνύουμε είναι το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τελευταία στιγμή αφορά το πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε και τελικές υπογραφές και θα μπορέσουμε να το πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Τι είναι το γκανιάν, πώς κερδίζεις με το πλασέ, το δίδυμο, το τρίο, το φορκάστ, το σύνθετο. Πώς βρίσκεις το τρικάστ, το τετραπλό, το σύνθετο δίδυμο. Τι είναι το σκορ 3-4-6. Ο Κώστας Λουκόπουλος εξηγεί 10 βασικούς όρους του υποδρόμου σε 10 δεύτερα. Δείτε το βίντεο με το λεξικό του υποδρόμου. Το γκανιάν είναι το πιο εύκολο και το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως παιχνίδι. Βρίσκεις τον νικητή της κούρσας, έχεις κερδίσει. Πλασέ είναι ακόμα πιο εύκολο από τον γκανιάν, διότι δεν χρειάζεσαι μόνο τον νικητή. Είτε πρώτος έφτασε, είτε δεύτερος και σε κάποιες περιπτώσεις είτε και τρίτος, έχεις κερδίσει. Το δίδυμο αφορά σε δύο άλογα στην ίδια κούρσα, τον πρώτο και το δεύτερο. Προσοχή όμως, ανεξαρτήτως σειράς. Ποιος θα έρθει πρώτος και ποιος θα έρθει δεύτερος. Forecast, οι δύο πρώτοι σε μια συγκεκριμένη υποδρομία, αλλά με τη σωστή σειρά εκεί. Το τρίο είναι ένα πολύ απλό στοίχημα που αφορά όμως στους τρεις πρώτους πλέον της άφιξης, χωρίς να ζητάμε και εδώ την συγκεκριμένη σειρά της άφιξης. Ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Το τρικάστ σε αντίθεση με το τρίο και κατά αναλογία με το φορκάστ και το δίδυμο, ζητάμε την συγκεκριμένη σειρά των τριών πρώτων. Ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Τετραπλό είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μιας συγκεκριμένης υποδρομίας. Ζητάμε τους τέσσερις πρώτους της άφιξης με την σωστή σειρά. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Όπως το λέει και η λέξη, ζητάμε τον νικητή δύο διαδοχικών υποδρομιών. Όπως και με το σύνθετο, έτσι και με το σύνθετο δίδυμο, μιλάμε για δύο διαδοχικές υποδρομίες. Πρώτη με δεύτερη ή δεύτερη με τρίτη. Εδώ όμως δεν ζητάμε μόνο τον νικητή, ζητάμε τον πρώτο και το δεύτερο της άφιξης ανεξαρτήτως σειράς. Αφορούν τον νικητή τριών, τεσσάρων ή και έξι υποδρομιών. Καταλαβαίνετε ότι το να βρει κανείς το σκορ 6 είναι ένα από τα πιο δύσκολα στοιχήματα, γιατί θα πρέπει να βρει 6 νικητές. Είναι πολύ δημοφιλές και είναι και πολύ κερδοφόρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ, Σπύρος Καπράλος, θα δώσει την εκκίνηση στο 56ο Ράλι Αιγαίου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 19 Ιουλίου από πυραβλάκατο του πολεμικού ναυτικού και τα ιστιοφόρα θα ανοίξουν πανιά με πρώτο προορισμό την Αστυπάλαια. Ο κύριος Καπράλος είχε δώσει την εκκίνηση και το 2016. Το Ράλι Αιγαίου έχει συνδεθεί με την ιστορία της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Κάθε χρόνο ενισχύει τις οικονομίες των νησιών που επισκέπτεται και γίνεται πρεσβευτής διαφήμισης του Αιγαίου Πελάγους, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος. Τα νησιά, σταθμή της εφετινής διοργάνωσης, θα είναι η Αστυπάλαια και η Μήλος. Οι διοργανωτές, με στόχο να κάνουν περισσότερο ενδιαφέρουσα τη διαδρομή και να αυξήσουν τις ιστιοδρομίες, καθόρισαν και δύο βαθμολογικές πόρτες, η μία έξω από το βαθύ της Ύφνου, στη διαδρομή Φάληρο Αστυπάλαια και η άλλη έξω από το λιμάνι της Σικίνου, στη διαδρομή Αστυπάλαια Μήλος, ενώ στην Αστυπάλαια θα διοργανωθεί και τοπική ιστιοδρομία, με αποτέλεσμα η συνολική βαθμολογία του 56ου Ράλι Αιγαίου να προκύψει από 6 ιστιοδρομίες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ.